Μία πρώτη εικόνα ότι στο σώμα των ψηφοφόρων που ψήφισαν μέχρι τις 12 το μεσημέρι με όλες τις υποσημειώσεις προηγείται σε ψήφους η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και ότι γίνεται μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ Πασόκ και Κουκουέ υπάρχει στα πολιτικά τμήματα δύο ξένων δυτικών πρεσβειών. Βέβαια είναι το χειρότερο δείγμα εκλογέων για το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ οι νέοι ψηφοφόροι προσέρχονται για να ψηφίσουν μετά τις 2 το μεσημέρι και μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια πρεσβεία κατέγραψε μεταξύ πρώτου και δεύτερου exit poll μια πτώση των αρχικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας κατά έξι ολόκληρες μονάδες μέσα σε 2 ώρες. Προβληματίζει πάντως την αντιπολίτευση το πολύ χαμηλό ποσοστό προσέλευση στην κάλπη, που μόλις ξεπέρασε το 30% στις 2 το μεσημέρι. Χαμηλή προσέλευση στην κάλπη σημαίνει θετική εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία που φαίνεται ότι προηγείται.